Εντατική είναι η έλεγχη στα λιμάνια για εκείνους που φεύγουν για διακοπές, αλλά και για όσους επιστρέφουν αφού οφείλουν να κάνουν self-test. Ο Γιώργος Σαραντάκος, όπως πάντα, είναι στο λιμάνι του Πειραιά, καταγράφει τα στοιχεία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα λοιπόν, Ράνια, από το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπετε και εσείς τις ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού που βρίσκονται εδώ. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ γιατί περιμένουμε σε λίγη ώρα να έρθει το πλοίο από την Πάρο, την Ίο, τη Σαντορίνη και τη Φολέγανδρο. Οπότε θα πρέπει να δουν εάν οι επιβάτες που έρχονται από τα νησιά αυτά θα έχουν μαζί τους το υποχρεωτικό πλέον self-test, το οποίο απαιτείται. Θα πρέπει να σου πω εδώ ότι ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός στα λιμάνια από τα οποία ξεκινάει ο επιβάτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ξεκινήσει από την Πάρο, πρέπει να ελεγχθεί στο λιμάνι. Το λιμάνι της Πάρων έχει κάνει το self-test και δυνητικά ελέγχεται και στο λιμάνι του Πειραιά όταν φτάσει. Η κίνηση ήταν αυξημένη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, περίπου 30 με 40% μεγαλύτερη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Γιώργο, συνάντησες ταξιδιώτες από τη Μύκονο. Έχουν φύγει κάποιοι πιο νωρίς μετά τα νέα περιοριστικά μέτρα? Κυρίως αλλοδαποί επισκέπτες του νησιού έφυγαν νωρίτερα λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυσαν. Είπανε μάλιστα ότι πράγματι παρά τις προσπάθειες των επιχειρηματιών του νησιού, όταν τελείωνα η διασκέδαση στα μαγαζιά, πολλοί ξένοι κυρίως συνοστίζονταν σε πλατείες και σε δρόμους, στα γραφικά σοκάκια, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκεί συχνοδισμός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.